Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 5 Ιουνίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Χιτά της Αιγύρας στα ξημερώματα παρουσία εισαγγελέα και εξωματικών της Ελλάς. Απορριμματοφόρα άδειασαν σκουπίδια στο Χιτά. Στα όρια τους οι κάτοικοι αποφασίζουν για νέες κινητοποιήσεις. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηλίας η δίκη του 47χρονου από την Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται ότι το 2015 βίασε την τότε 16 ετών κόρη του, όπως επίσης την ίδια χρονιά ένα αγόρι από τη Ρουμανία και μία ακόμα 14χρονη Ελληνίδα. Μαραθώνια η εκδίκαση της υπόθεσης. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων οι διοικήσεις των καζίνων Λουτρακίου, Ουρίου, Κέρκυρας και Σύρου χρωστούν στο προσωπικό δεδουλευμένα μηνών. Με τη δράση κυκλωμάτων καταπατητών συνδέονται οι περσινές καταστροφικές πυρκαγιές της Άκυνθο, ότι αποκάλυψε η πολύμινη έρευνα της πυροσβεστικής με τη συνδρομή της αστυνομίας. Στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, το ελικόπτερο Έριξον για τη φετινή αντιπυρική περίοδο βρίσκεται ήδη σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Αιγυαλίας και για την εναπόθεση στο Χιτά Αιγύρας επιστρατεύτηκαν ομάδες των ΜΑΤ, η ΟΠΚΕ αλλά και η εισαγγελέας. Οι κάτοικοι που είχαν προβεί στον αποκλεισμό του Χιτά αντιδρούν για άλλη μια φορά και ετοιμάζονται για πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι το Αίγιο είχε πνιγεί από τα σκουπίδια και ο δήμαρχος της περιοχής ζήτησε την παρέμβαση του εισαγγελέα. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη βρέθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης στο Χιτά Αιγύρας προκειμένου να γίνει η εναπόθεση των απορριμμάτων του Δήμου Αιγυαλίας. Ομάδες των ΜΑΤ, όποιοι αξιωματικοί αλλά και εισαγγελέας συμμετείχαν στην επιχείρηση αφού υπήρχε ο φόβος συμπλοκής με τους κατοίκους που αντιδρούν. Όμως οι κάτοικοι δεν αντιστάθηκαν και όπως υποστηρίζουν αναμένεται να δυναμώσουν τη στάση τους. Μία μάχη χάσαμε, τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε. Αλλά αυτό που κάνουν είναι γιατί δεν μπορούν αλλιώς να ανοίξουν το Χιτά. Παρά μόνο έτσι. Δεν μπορούν. Και επειδή δεν μπορούν, βλέπουν να ξεφορτώνουν όλη τη βρώμα της Αιγυάλιας εκεί. Αδιαφορώντας για το ότι είναι παρακαταθήκη καρκίνου για τις επόμενες γενιές. Είναι εγκληματικό αυτό που κάνουν. Η κατάσταση στο Δήμο Αιγυαλίας με τα σκουπίδια είχε φτάσει στο απροχώρητο αφού είχαν σχηματιστεί βουνά και υπήρχε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Πριν από περίπου 2 εβδομάδες η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Αίγιο μετατράπηκε σε αρένα αφού κάτοικοι της Αιγύρας επιτέθηκαν με αυγά στα μέλη της Δημοτικής Αρχής έχοντας προηγηθεί η σύλληψη του μέλους της Επιτροπής Αγώνα, τριαντάφυλλου οικονόμου. Δεν είναι Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και βιάζουν μια πανέμορφη περιοχή με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω αλλιώς. Πώς να σας το πω. Φέρνουν τον καρκίνο, τον αποθηκεύουν για τις επόμενες γενιές παρακαταθήκη στο όνομα της περιφρούρησης της δημόσιας υγείας. Αν είναι δυνατόν. Είναι τυφλή δικαιοσύνη, αλλά είναι θεόστραβη. Οι κάτοικοι της περιοχής αναμένεται να συνεδριάσουν για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους, ενώ δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσουν μαζί και με άλλους φορείς πιο δυναμικές κινητοποιήσεις για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που όπως υποστηρίζουν δεν λύνεται με την επιβάρυνση του ακατάλληλου Χιτά της Αιγύρας. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα και να συνδεθούμε με το Αίγιο και τον κύριο Τριαντάφυλλο Οικονόμου, μέλος της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Ανατολικής Αιγυάλιας. Σε λίγα λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει η συνέλευση των κατοίκων. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, είδαμε και στο ρεπορτάζ τι ακριβώς έγινε σήμερα, αλλά και το πώς έχει γενικότερα υπόθεση με τα απορρίμματα στο Αίγιο. Εσείς, μάλιστα, πριν από λίγο καιρό πήγατε στο Αυτόφορο για παρεμπόδιση διέλευσης απορριμματοφόρου στον Χιτά. Βλέπουμε ότι επί της ουσίας είναι δύσκολο να επέλθει η κανονικότητα. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση που υπάρχει στους δρόμους του Αιγίου και ποια είναι η λύση που βλέπετε? Να σας διευκρινίσω, είμαστε στην Αιγύρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ο Δήμος είναι Αιγυαλίας και αναφερόμαστε για τα σκουπίδια όλου του Δήμου. Αυτή τη στιγμή αυτό που έγινε στο Χιτά της Αιγύρας είναι ένα έγκλημα πάνω στο έγκλημα. Αλλιώς δεν μπορούμε να το ονομάσουμε. Είναι ένας χώρος που υποτίθεται ότι γίνονται εργασίες για να περιορίσουν το ρήπο, τον οποίο επιφέρει στην περιοχή. Ένας χώρος που οι εργασίες, γιατί ας το πούμε αυτό, έχει γίνει, υποτίθεται ότι έχει ολοκληρωθεί, λέει ο Δήμαρχος, το έντυπο, γιατί το πήραμε το έντυπο με το οποίο καλούσε τον εισαγγελέα να παρέμβει σήμερα.
Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του βιοαέριου, αλλά το βιοαέριο δεν εκλείεται, δεν ανάβει, ο πιστός δεν ανάβει. Γιατί προφανώς η εγκατάσταση δεν είναι ολοκληρωμένη ή δεν λειτουργεί. Για παράδειγμα, σήμερα συνεχίζουν να γίνονται γεωτρήσεις για να φτάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα να ελέγξουν αν ο υδροφόρος ορίζοντας έχει τυχόν ρύπανση. Σήμερα γίνονται εργασίες για να ρυθμίσουν το μηχάνημα της αντίστροφης όσμωσης που ο Δήμαρχος όλα αυτά λέει ότι έχουν ολοκληρωθεί. Και βεβαίως, ο ΧΙΤΑ, όταν αυτά ολοκληρωθούν και όταν έρθει η Επιτροπή και ογκομετρήσει και δει ότι χωράει, τότε θα αρχίσει η διαδικασία για να πάρει άδεια. Άδεια δεν έχει. Και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να φέρουν σκουπίδια, γιατί δεν είναι η εναπόθεση των απορριμμάτων της Αιγιάλιας, όπως είπατε, άρχισε. Η εναπόθεση έπρεπε να έχει αρχίσει από όταν το ΦΕΚ είχε μπει σε λειτουργία. Το ότι το ΦΕΚ δεν κινείται και το ότι ο Δήμαρχος, κατά τη γνώμη μας, σκόπιμα, προσπαθώντας να φέρει ασφυξία σε όλη την περιοχή και σε ένα ποσοστό, από ό,τι φαίνεται, το κατάφερε σήμερα να κάνει αυτό που επεδίωκε, γιατί εμείς εικάζουμε ότι δεν έχει χρήματα, γιατί έχουν δοθεί αλλού, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω, να πω, εικασίες κάνουμε, αλλά χρήματα για να πληρώσει τους ΧΙΤΑ που τους ζητάνε να τους πληρώνει για να τα πηγαίνουν, δεν έχει, και έτσι τα φέρνει εδώ με αυτόν τον βάναυσο τρόπο, γιατί εδώ είναι τσάπα. Κύριε Οικονόμου, μας περιγράφετε ένα αδιέξοδο αυτή τη στιγμή, επί της ουσίας, όμως απ' την άλλη κάποιος που μας παρακολουθεί τώρα μπορεί να σκεφτεί ότι τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες δεν πρέπει να βρεθεί μια λύση, έστω και με αυτή την εναπόθεση, προκειμένου τα σκουπίδια να μην είναι στους δρόμους. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, το καλοκαίρι έρχεται και εγκυμονεί κίνδυνος. Η λύση δεν έχει βρεθεί. Την έχει δώσει, υποτίθεται, η αποκεντρωμένη διοίκηση, η κυβέρνηση, με το ΦΕΚ το οποίο έχει κυκλοφορήσει από το τέλος Απριλίου. Το ότι δεν λειτουργεί αυτή η λύση, ναι, αυτό έχει να κάνει με τη σκοπιμότητα που ο Δήμαρχος διαχειρίζεται το θέμα, κατά τη γνώμη μας. Αν λοιπόν δεν λειτουργεί, να παρέμβει η κυβέρνηση, να παρέμβει η αποκεντρωμένη, να πάρει πρόσθετα μέτρα, να τροποποιήσει πάλι το ΦΕΚ. Δύο φορές το έχει κάνει, ας το κάνει και μία τρίτη, ας πάρει και άλλα μέτρα, γιατί αυτό που γίνεται είναι έγκλημα. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ξέρετε τι έχει γίνει σήμερα εδώ? Οι κάτοικοι, οι οποίοι στις 3 η ώρα βρίσκονταν έξω στον δρόμο, έχει αποκλειστεί όλη η περιοχή. Είναι πολιορκή αυτό που γίνεται. Έχει αποκλειστεί όλη η περιοχή από την Εθνική οδό και πάνω. Την Παλιά Εθνική. Από την Παλιά Εθνική, από την Εγύρα, από την Παλιά Εθνική. Δεν μπορεί κανένας να ανέβει στα Μάρμαρα, στα Αρφαρά, στη Βερσουάλη, σε όλα τα χωριά πάνω. Σε πολύ δεν, λίγο... μπορεί να... δεν μπορεί να πάει στα κτήματά του. Σε πολύ έναν λίγο... το συλλάβανε. Έναν το συλλάβανε γιατί προσπάθησε να περάσει με ένα μηχανάκι άθλιο που είχε στο χτήμα του και τον συλλάβανε. Σε πολύ λίγο, κύριε Οικονόμου, ξεκινάει η συνέλευση των κατοίκων της περιοχής. Βρισκόμαστε βεβαίως σε απευθείας σύνδεση από το σημείο αυτό. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σας. Η συνέλευση θα αποφασίσει. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τη μάχη. Δεν έχουμε άλλο τρόπο, άλλη λύση, άλλη διέξοδο δεν έχουμε, παρά να δώσουμε τη μάχη για να κλείσει αυτός ο καρκίνος. Γιατί περί καρκίνου πρόκειται. Είναι υπερκορεσμένος, είναι ρυπογόνος, σφόδρα ρυπογόνος, δεν θεραπεία, δεν φαίνεται να παίρνει. Μάλιστα. Τι να κάνουμε? Λοιπόν... δεν έχουμε άλλη... τα σκουπίδια κάποια στιγμή θα φύγουν από τον δρόμο και θα τελειώσει αυτή η θεωρία περί επιδημιών, περί τέτοιων. Ο καρκίνος από εκεί πέρα δεν θα τελειώσει ποτέ. Μάλιστα, ένα για γενιές επόμενες θα υπάρχει. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που δυστυχώς δεν το αντιμετωπίζει μόνο η δική σας περιοχή, κύριε Οικονόμου. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και βεβαίως θα δούμε τι ακριβώς θα αποφασίσει και η συνέλευση απόψε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Τώρα, εμείς κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Ηλίας αναβίωσε σήμερα η φρίκη κατά τη δίκη του 47χρονου από την Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται ότι το 2015 βίασε την τότε 16 ετών κόρη του, όπως επίσης την ίδια χρονιά ένα αγόρι από τη Ρουμανία και μία ακόμα 14χρονη Ελληνίδα. Η εκδίκαση της υπόθεσης ήταν μαραθώνια. Ο Νίκος Γιαπρακάς έχει τις πληροφορίες. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Τι ακριβώς, ποιες είναι οι εξελίξεις που έχουμε από τις δικαστικές αίθουσες?
Λοιπόν, οι εξελίξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι να πούμε ότι πρόκειται καταρχήν για μια μαραθώνια συνεδρίαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ηλίας. Αυτήν την ώρα έχουμε τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής και στην συνέχεια η έδρα θα διακόψει προκειμένου να αποσυρθεί και να βγάλει την ετοιμιγορία, να πάρει την απόφασή της. Να σου πω, Γεωργία, ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από μερικά λεπτά, η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή για όλες σχεδόν τις σοβαρές πράξεις τις οποίες αντιμετωπίζει ο 47χρονος σήμερα κατηγορούμενος και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η τελική ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Τώρα, αναφορικά με το χρονικό, να πούμε ότι η υπόθεση αυτή είχε αποκαλυφθεί στις 20 Ιανουαρίου του 2017 όταν υπήρξε ένα ένταλμα από τον τρίτο ανακριτή πατρών με τις κατηγορίες για βιασμό, αιμομιξία και αποπλάνηση ανηλίκου εναντίον του 47χρονου αυτού ανθρώπου, ο οποίος και συνελήφθη. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος άνδρας φαίνεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για ίδια αδικήματα και να έχει οδηγηθεί στην δικαιοσύνη. Τώρα, σύμφωνα με τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ο δράστης από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι και το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, χρησιμοποιώντας απειλές, είχε εξαναγκάσει σε συνουσία κατά εξακολούθηση την κόρη του και μία ακόμα κοπέλα από την Ελλάδα που είχαν τότε το 2015 την ηλικία 16 και 14 ετών αντίστοιχα, αναφέρεται να έχει ασελγήσει και σε βάρος ενός 18χρονου τότε αλλοδαπού υπήκου Ρουμανίας. Από την έρευνα που είχε γίνει από την αστυνομία τότε, είχε προκύψει ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιχειρώντας να προσελκύσει με χρήση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και άλλα ανήλικα άτομα. Ωστόσο, η δράση του σταμάτησε όταν υπήρξε το ένταλμα από τον τρίτο ανακριτή που οδήγησε στην σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα, αναμονή λοιπόν της απόφασης για τον κατηγορούμενο. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε καλή ετοιμότητα εν ώψη αντιπυρικής περίοδου εμφανίζεται φέτος η Ηλία με ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον να βρίσκεται σε επιφυλακή. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι εργασίες πρόληψης και προετοιμασίας από τους Δήμους και τους άλλους φορείς σε ό,τι αφορά στην αποψήλωση, καθαρισμούς δρόμων και ανοίγματος αντιπυρικών ζωνών. Στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας βρίσκεται έγκαιρα φέτος το ελικόπτερο τύπου Έριξον στο πλαίσιο των μέτρων της αντιπυρικής περιόδου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Την ίδια ώρα αναμένεται η έλευση ενός ακόμη ελικόπτερου και δύο Καναντέρ. Με την ελπίδα βεβαίως ότι φέτος θα έχουμε λιγότερες πυρκαγιές από πέρσι. Σε κάθε περίπτωση όμως θα ξέρουμε ότι έχουμε ένα μέσο το οποίο είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή για εμάς, γιατί από ό,τι γνωρίζω 4 είναι τα ελικόπτερα Έριξον που έχουν έρθει. Τα 3 θα σταθμεύουν στην Αθήνα σύμφωνα με το σχεδιασμό και το 1 στην Ηλία. Τα ελικόπτερα Έριξον ενοικιάζονται από το εξωτερικό και είναι από τα πιο ακριβά πτυτικά μέσα πυρόσβεσης. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να απογειωθούν άμεσα, να πάρουν νερό από λίμνες, ποτάμια, ακόμη και δεξαμενές λόγω του μικρού μεγέθους τους. Ο ανεφοδιασμός τους γίνεται σε δευτερόλεπτα. Επιπλέον, μπορούν να κάνουν πιο στοχευμένες ρήψεις σε δύσβατα σημεία και από χαμηλό ύψος, με αποτέλεσμα να βοηθούν πολύ στην προσπάθεια μη επέκτασης της φωτιάς. Φέτος ενοικιάζονται 4 Έριξον για όλη τη χώρα, εκ των οποίων το 1 έχει βάση την Ανδραβίδα. Πέρυσι συνολικά ήταν διαθέσιμα πανελλαδικά 3 ελικόπτερα τύπου Έριξον. Περιμένουμε και τα Καναντέρ, τα οποία δεν είναι ακόμα στη θέση τους, δεν ξέρω αν έχουν επιστρέψει. Ο Υπουργός από τη συντήρηση που είχαν φύγει πολλές μηχανές, κινητήρες δηλαδή για το εξωτερικό, για την Αμερική. Ελπίζουμε και αυτές να έρθουν στην ώρα τους, ώστε και τα Καναντέρ να είναι έτοιμα, μάχημα στην Ανδραβίδα. Αξίζει να αναφέρουμε πως το έργο της δασοπυρόσβεσης θα ενισχυθεί φέτος και από τα Super Puma της πυροσβεστικής και θα προσθεθούν στα Πετζετέλ, τα Καναντέρ και τα Σινούκ. Η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από την 1η Μαΐου, ενώ συνεχίζονται και οι περιπολίες στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, παρακολουθείται η εξέλιξη των εργασιών πρόληψης και προετοιμασίας από τους Δήμους και τους άλλους φορείς σε ό,τι αφορά στις εργασίες αποψήλωσης, καθαρισμού δρόμων, ανοίγματος αντιπυρικών ζωνών και άλλες.
Με τη δράση κυκλωμάτων καταπατητών συνδέονται οι περσινές καταστροφικές πυρκαγιές στη Ζάκυνθο. Αυτό αποκάλυψε η πολύμινη έρευνα της πυροσβεστικής με τη συνδρομή της αστυνομίας. Συγκεκριμένα προέκυψαν ενδείξεις ότι στο νησί δραστηριοποιείται κύκλωμα που αποχαρακτηρίζει δασικές εκτάσεις ή δεν χαρακτηρίζει ως αναδασωτές εκείνες που κάηκαν. Ο Βασίλης Μούτσιος έχει τις πληροφορίες. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι αυτό τουλάχιστον είναι το συμπέρασμα σε γενικές γραμμές, στο οποίο καταλήγει και το ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Καθημερινής, το οποίο κάνει για λόγο νέας εισαγγελικής παραγγελίας και για νέες προανακριτικές ενέργειες για τις περσινές πυρκαγιές στην Ζάκυνθο, στις οποίες κάηκαν 30.000 στρέμματα δάσους και εκδηλώθηκαν 167 διαφορετικές πυρκαγιές. Βέβαια να πούμε ότι έχουν υποβληθεί στον εισαγγελέα της Ζάκυνθο δικογραφίες σε βάρος 5 ατόμων και μάλιστα για την ταυτοποίηση των κατηγορουμένων η ΔΑΕ και σε αυτή την περίπτωση προχώρησε σε άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου και σε σαρώσεις σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Βασίλη, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρέθηκε και πριν από λίγες ημέρες στο νησί. Προκύπτουν λοιπόν νέα στοιχεία. Ωστόσο, σίγουρα όλοι αναμένουν συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις για αυτό το καταστροφικό σκηνικό που έζησαν οι Ζακυνθινοί πέρσι. Σύμφωνα, Γεωργία, με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή, πρόκειται για μια ιστορία που θα τραβήξει αρκετά ακόμη, καθώς θα πρέπει να εντοπιστούν, να ταυτοποιηθούν και φυσικά να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι φέρονται να είναι οι υπέτειοι αυτής της κατάστασης. Όπως είπες και εσύ, η ΔΑΕ με τον επικεφαλής της βρέθηκε στη Ζάκυνθο για πρώτη φορά φέτος πριν από 1,5 περίπου μήνα και είναι συχνές οι επισκέψεις που κάνει στο νησί της Ζακύνθου. Στόχος λοιπόν είναι να χαρτογραφήσει ακόμα καλύτερα φέτος τις περιοχές, ούτως ώστε να προλάβουμε τις περσινές καταστροφικές συνέπειες, αλλά παράλληλα να συλλέξει και εκείνα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για να προχωρήσει η διαδικασία που έχει δρομολογηθεί. Mm-hmm. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλό σου βράδυ. Εκδήλωση στην Ανδρίτσανα για τα 10 χρόνια από την προσφορά των Ελβετών πολιτών στους πυρόπληκτους πραγματοποιήθηκε από τον Ελβετικό Σύλλογο Φίλων Βιβλιοθήκης Ανδρίτσανας και τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσανας. Παρών στην εκδήλωση και ο νέος πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα, Όλαφ Κίλσεν. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα το βράδυ. Ο Ελβετικός Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Ανδρίτσενας και η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσενας πραγματοποίησαν εκδήλωση για να τιμήσουν την προσφορά των Ελβετών πολιτών στους πληγέντες κατοίκους της περιφέρειας της Ανδρίτσενας από τις καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007. Βρίσκομαι εδώ σήμερα το βράδυ σε αυτόν το μαγευτικό χώρο της βιβλιοθήκης της Ανδρίτσενας. Μεταφράσεις γαλλικά τώρα. Στην εκδήλωση που έγινε στο κτίριο της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ανδρίτσενας, ο νέος πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα, Όλαφ Κίλσεν, που πραγματοποίησε έτσι την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στη χώρα μας. Απόψε είναι η πρώτη μου επίσημη δημόσια εμφάνιση ως νέος πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα. Ποια καλύτερη ευκαιρία θα μπορούσα να έχω για να επισημάνω τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις δυο μας χώρες. Φαίνεται ότι αυτός ο μαγικός χώρος στο κέντρο της Πελοποννήσου είναι ιδανικός για να τονίσω αυτούς τους δεσμούς και να θυμίσω ότι η Ελβετία είναι αλληλέγγυος στην Ελλάδα, ιδίως στις δύσκολες στιγμές. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εργασίας, κ. Στάσος Πετρόπουλος, που μαζί με τον νέο πρέσβη της Ελβετίας στην Ελλάδα φύτεψαν μια ελιά σαν σύμβολο της φιλίας των δύο λαών. Οι Ελβετοί πολίτες το 2007 συγκέντρωσαν 210.000 ευρώ για να αγοράσουν αμνοερήφια που παρέδωσαν στους πληγέντες κτηνοτρόφους στην περιοχή. Ο πρόεδρος του Ελβετικού Συλλόγου Φίλων Βιβλιοθήκης Ανδρίτσενας, κ. Δημήτρης Τσελεπής, αποκάλυψε μία πλακέτα από την Ελβετία που είχε αναφορά στην προσφορά, ενώ έγινε και απονομή διπλωμάτων σε όλους τους Ελβετούς που συνεισέφεραν στην συγκέντρωση των χρημάτων. Η παρουσία των Ελλήνων και Ελβετών πρωταγωνιστών κατά τη διάρκεια εκείνων των καταστροφικών πυρκαγιών. Démontre que même dans des situations difficiles, des liens très étroits peuvent se créer.
δείχνουν τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Πρόκειται για μια εκδήλωση που δίνει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην αλληλεγγύη των μαθητών της Ελβετίας, Ελβετών πολιτών. Συμμετείχε εδώ σε αυτήν την εκδήλωση τιμής και αναγνώρισης αυτής της πράξης αλληλεγγύης και ο πρέσβης της Ελβετίας και η κυβέρνηση έδωσε το παρόν σε αυτή την πράξη που είναι για όλα τα όσα συμμετέχει το ενδιαφέρον των ανθρώπων όπου και βρίσκονται για το κοινό προμέρα. Στην εκδήλωση που έγινε στο κτίριο της βιβλιοθήκης παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μάκης Μπαλαούρας και ο δήμαρχος Ανδρίτσενας Κρεσταίνων, κ. Σάκης Μπαλιούκος. Οι διοικήσεις τεσσάρων καζίνο που οφείλουν δεδουλευμένα στους εργαζομένους κλήθηκαν σε ακρόαση στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Πρόκειται για τα καζίνο Λουτρακίου, Ρίου, Κέρκυρας και Σύρου. Η Λίνα Μπάστα έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι πλησιάζει από ό,τι φαίνεται η ώρα της κρίσης για τα τέσσερα καζίνο της χώρας που χρωστούν αρκετούς μήνες δεδουλευμένα στους υπαλλήλους τους. Σήμερα λοιπόν κλήθηκαν σε ακρόαση από την αρμόδια επιτροπή η οποία έχει συσταθεί για το συγκεκριμένο θέμα. Και μάλιστα την ερχόμενη Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες του Ιόνιαν, θα βρεθούν εκεί και μέλη της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα καζίνο της χώρας, γιατί το θέμα αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα τα οποία χρωστούν με την πρωτιά να κατέχει το καζίνο στο Λουτράκι. Συγκεκριμένα χρωστά 4,3 εκατομμύρια ευρώ περίπου στους εργαζόμενους το καζίνο του Λουτρακίου και ακολουθεί το καζίνο του Ρίου που χρωστά δεδουλευμένα από το 2010. Την Πέμπτη λοιπόν θα κληθούν και οι εργαζόμενοι, τα μέλη της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων και από εκεί και πέρα αναμένεται να πάρθει απόφαση αν θα ανασταλεί η λειτουργία των συγκεκριμένων καζίνο από την αρμόδια επιτροπή. Μάλιστα, Λίνα, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα για λογοκρισία κατηγόρησε το Facebook ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής. Αφορμή η από ανάρτηση άρθρου του δημοσιογράφου Νίκου Μπογιόπουλου με θέμα την επέτειο της σφαγής της Σκανδάνου. Ο Υπουργός τοποθετήθηκε για το θέμα στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θέση πήραν Υπουργοί Δικαιοσύνης και άλλων κρατών μελών. Διαστάσεις πήρε το θέμα από ανάρτηση σχόλου του δημοσιογράφου Νίκου Μπογιόπουλου από το Facebook. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξαπέλυσε δρυμή επίθεση κατά του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Ο τρόπος της απανάρτησης του άρθρου και των φωτογραφιών του δημοσιογράφου Νίκου Μπογιόπουλου αποτελεί ένα σοβαρό επεισόδιο, θα μπορούσα να πω, στην διαδικασία της ελεύθερης πληροφόρησης. Διότι, όπως και να το δει κανένας, το ζήτημα αυτό συνιστά προληπτική λογοκρισία. Ο ίδιος ο δημοσιογράφος στην ραδιοφωνική του εκπομπή αναφέρθηκε στο περιστατικό καταγγέλλοντας και νέο μπλοκάρισμα του λογαριασμού του. Καταρχάς θέλω να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία του κυρίου Κοντονή και την ευαισθησία του. Θέλω να σημειώσω, ωστόσο, ότι το πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και το πλέον προσφυλές για την αντιμετώπιση του φασισμού. Θέλω να σημειώσω ότι είναι ακριβώς το πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου αναβιώνει η ακροδεξιά, αναβιώνει ο νεοναζισμός. Το Facebook μετά από αιτήματα που δέχτηκε μπλόκαρε το προφίλ Νίκος Μπογιόπουλος και εξαφάνισε την ανάρτηση με τίτλο «Τι κάνατε στην Κάνδανο Κασιδιάρη». Παράλληλα στη φωτογραφία που συνόδευε το κείμενο του δημοσιογράφου για την επέτειο της σφαγής της Σκανδάνου στις 2 Ιουνίου του 1941 έριξε μαύρο με την σημείωση ότι η φωτογραφία αυτή μπορεί να δείχνει βίαιο ή σκληρό περιεχόμενο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ενώπιον των ομολόγων του ανέφερε ότι είναι απαράδεκτη επιβολή λογοκρισίας από τη Facebook μέσω της φήμωσης τόσο της ιστορικής μνήμης για τις ναζιστικές θηριωδίες στην Κάνδανο όσο και του νεοναζιστικού ιδεολογικού υπόβαθρου των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό αυτό που συνέβη και περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το αποτέλεσμα της έρευνας, αλλά και από το Facebook μια δικαιολογία ή έστω κάποιες εξηγήσεις για αυτό το οποίο συνέβη. Είναι απαράδεκτο και βάλει κατά της ελευθερίας του λόγου και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Μετά το τέλος της παρέμβασης του Υπουργού, τον λόγο έλαβε ο Επίτροπος, ο οποίος δήλωσε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, το οποίο θα ερευνήσει άμεσα η Επιτροπή. Προς την ίδια κατεύθυνση τοποθετήθηκαν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και άλλων κρατών μελών. Τη ζωή του έχασε ένας 80χρονος από την Πελάνα Λακωνία σε τροχαίο που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λεύθερος Σπάρτη. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Χρήστος Πετρούλιας. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Τραγικό θάνατο λοιπόν βρήκε ένας 80χρονος άνδρας από τον οικισμό Άγιος Κωνσταντίνος Πελάνας του Δήμου Σπάρτης σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λεύθερος Σπάρτη. Το γιοταχή φορτηγό όχημα που οδηγούσε ο άτυχος ηλικιωμένος με κατεύθυνση προς Σπάρτη για άγνωστη αιτία εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με συνέπεια ο άτυχος οδηγός και μοναδικός επιβαίνων του οχήματος να χάσει τη ζωή του. Διακομίσει στο νοσοκομείο Σπάρτης, ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Μάλιστα, Χρήστο, έχουμε όμως μία ακόμα είδηση από τη Λακωνία, αυτή τη φορά από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Νέα φυτεία δενδρυλίων κάναβης εντοπίστηκε σε δασική περιοχή των Βατίκων. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν συνολικά 651 δενδρύλια κάναβης. Ακριβώς, Γεωργία. Λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό φυτείας με 301 δεδρύλια στο χωριό Βασαράς Δήμου Σπάρτης, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης εντόπισαν νέα χασισοφυτεία στην νοτιοανατολική Λακωνία και συγκεκριμένα στον οικισμό Παραδείσι Νεάπολης. Έγινε αστυνομική επιχείρηση. Βρέθηκε η φυτεία αποτελούμενη από 392 δενδρύλια. Ακολούθησαν έρευνες. Βρέθηκαν ακόμη 259 δενδρύλια χασίς. Συνολικά κατασχέθηκαν 651 δενδρύλια κάναβης. Να πούμε ότι συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας από τους αστυνομικούς ένας 34χρονος αλλοδαπός από τη Μολδαβία, καθώς και δύο Έλληνες ηλικίες 76 και 42 ετών, οι οποίοι είναι πατέρας και γιος, έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους. Να πούμε ότι σε έρευνες που ακολούθησαν και στην οικία του 34χρονου Μολδαβού στην Νεάπολη βρέθηκαν ακόμη 132 δεδρύλια κάναβης, ποσότητα κάναβης, 37 σπόροι κάναβης, μία ζυγαριά ακριβίας, ένα κινητό τηλέφωνο και 23 πακέτα λαθρέων τσιγάρων. Μάλιστα. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλό σου βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Άμεσες ενέργειες για την ολοκλήρωση της παραχώρησης του θαλασσίου μετόπου της Πάτρας ζήτησε ο Δήμαρχος Κώστας Πελιτίδης από την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου. Ο κ. Πελιτίδης τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση και για τα υπέρογκα πρόστιμα που έχουν υποβληθεί στο Δήμο από την κτηματική υπηρεσία, η οποία δεν αναγνωρίζει την προσωρινή σύμβαση παραχώρησης που είχαν υπογράψει προηγούμενες κυβερνήσεις με τον Δήμο Πατρέων. Την παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου ζήτησε η Δημοτική Αρχή της Πάτρας από την Υφυπουργό Κατερίνα Παπανάτσιου στο θέμα που έχει ανακύψει με την επιβολή προστήμων από την υπηρεσία για την χρήση των εγκαταστάσεων της παραλιακής ζώνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Χρήστο Κορδά, η κτηματική ζητά πλέον του 1 εκατομμυρίου ευρώ από το Δήμο, θεωρώντας άκυρη τη σύμβαση προσωρινής παραχώρησης του θαλασσίου μετόπου. Η κτηματική εταιρεία του Δημοσίου θεωρεί άκυρη την παλιά σύμβαση προσωρινής παραχώρησης. Μας έχει επιβάλει πρόστιμα σαν Δήμος περίπου 1 εκατομμύριο και βλέπουμε, 1 εκατομμύριο ευρώ παρακαλώ, σαν να είμαστε καταχραστές ξένης περιουσίας. Δηλαδή σαν ο Δήμος να μπήκε στα μαγαζιά και στα ακίνητα, ας πούμε, του Υπουργείου Οικονομικών, να τα εκμεταλλεύτηκε, να τα καταπάτησε. Παράλληλα, η αντιπροσωπεία του Δήμου με επικεφαλή στον Δήμαρχο Πατρέων, που συναντήθηκε με την Υφυπουργό, ζήτησε να υπάρξει άμεση νομοθετική μέρημνα, ώστε ο υποπαραχώρηση χώρος να παραδοθεί στο Δήμο καθαρός από εκκρεμότητες και να μπορεί άμεσα ο Δήμος να ξεκινήσει εργασίες. Έχουμε συμφωνήσει ότι στο πολιτικό επίπεδο ότι θα δοθεί ο χώρος, ότι πρέπει να δοθεί το δυνατό συντομότερο και πρέπει να γίνουν νομοθετικές αλλαγές ώστε να έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Μας υποσχέθηκαν ότι θα γίνει με νομοθετική διάταξη η παραχώρηση.
και η οποία θα είναι από κοινού με άλλο νομοθέτημα, το οποίο θα περιλαμβάνει και στοιχεία τα οποία μας ευνοούν και εδώ στην πόλη. Από την πλευρά της, η κυρία Παπανάτσιου δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει τις παρατηρήσεις του Δήμου Πατρέων επί των κυβερνητικών προτάσεων και πως σε χρονικό διάστημα 2 μηνών θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες. Ακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια. Σε μια κατάμεστη αίθουσα από μέλη και φίλους του κινήματος αλλαγής μίλησαν χθες στην Πάτρα και το ξενοδοχείο Αστήρ ο πρώην υπουργός Δημήτρης Ρέπας και το στέλεχος του Κινάλ και πρώην υφυπουργός Όθωνας Μανώλης. Στην πολιτική εκδήλωση του κινήματος στην Πάτρα έγινε επί της ουσίας η εκκίνηση της κοινής πορείας των κομμάτων και των τάσεων που συγκροτούν τον νέο φορέα της κεντροαριστεράς στην περιοχή. Μήνυμα από τα μέλη του Κινάλ στην Αχαΐα να επιλύσουν ταχύτατα τα οργανωτικά ζητήματα έλαβαν τα στελέχη του κινήματος αλλαγής Δημήτρης Ρέπας και Μανώλης Όθωνας κατά την πρώτη νομαρχιακή συνδιάσκεψη του κινήματος στο νομό και σε ένα κατάμεστο από στελέχη και φίλους σημειόροφο του ξενοδοχείου Αστήρ. Μια μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη στην Αχαΐα που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ακούσει κανείς από μένα. Γιατί πρέπει από εδώ, ειδικά από εδώ, να δοθεί ένα τέτοιο ισχυρό μήνυμα τέτοιας εμβέλειας που να αγκαλιάσει κάθε γωνιά της χώρας. Έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας παλιά ιστορικά στελέχη με θετική παρουσία, με θετική απήχηση στον κόσμο. Εκφράζω για μια ακόμη φορά την ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι στην αγαπημένη Πάτρα και την Αχαΐα, ένα τόπο ο οποίος πέρα από το ιστορικό και πολιτισμικό φορτίο είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την πολιτική παράταξη στην οποία ανήκουμε όλοι. Ο πρώην υπουργός Δημήτρης Ρέπας και ο πρώην υφυπουργός Μανώλης Όθωνας, στενός συνεργάτης της Φόφης Γεννηματά, δήλωσαν ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση και ξεκαθάρισαν ότι το Κινάλ είναι ήδη σε εκλογική ετοιμότητα. Είμαστε σήμερα εδώ για να μεταφέρουμε ένα ελπιδοφόρο μήνυμα από την πρόεδρό μας στη Φόφη Γεννηματά. Έχει συμβάλει ώστε το κίνημά μας να είναι έτοιμο να δώσουμε αξιώσεις την επόμενη εκλογική αναμέτρηση όποτε και αν γίνει. Και τα δύο στελέχη ξεκαθάρισαν ότι στόχος είναι ένας τρίτος ισχυρός πολιτικός πόλος με μοναδική πρόταση για τους προοδευτικούς πολίτες μακριά από το δίπολο ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Παρόντας στην εκδήλωση του κινήματος αλλαγής ήταν επίσης πολλά παλιά και νέα στελέχη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, του Ποταμιού, της ΔΙΜΑΡ και του ΚΙΔΙΣΟ. Έντονα διαμαρτύρονται οι κάτοικοι του χωριού Κερί στη Ζάκυνθο για την περίφραξη που έχει τοποθετηθεί κοντά στο Φάρο, με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες και ντόπιοι στο διάσημο ηλιοβασίλεμα, αφού το σημείο λόγω της μαγευτικής θέας που προσφέρει αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Οι κάτοικοι αγανακτισμένοι ζητούν να βρεθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα. Σε διαμαρτυρία προχώρησαν οι κάτοικοι του Κεριού Ζακύνθου αλλά και σε αποκατάσταση της πρόσβασης στον χώρο που οδηγεί στο παγκοσμίως διάσημο ηλιοβασίλεμα κοντά στο Φάρο. Η περιοχή είχε φραχτεί παρανόμως όπως λένε οι κάτοικοι, αφού υποστηρίζουν ότι δίπλα είναι φαρική βάση και σε ακτίνα 200 μέτρων δεν επιτρέπεται η περίφραξη. Τους δώσαμε την άδεια και βάλανε την καντίνα να βγάλουν μια φέτα ψωμί. Θεώρησαν τσιφλίκι τους όλο αυτό το μέρος. Και τους ήρθε η φαϊνή ιδέα να το κλείσουν. Εντάξει, είναι ιδιοκτησίες πολλών οικογενειών. Αυτά θα τα πούμε νομικά. Γύρω από κάθε Φάρο υπάρχει μια ζώνη ασφαλείας. Μια ζώνη ασφαλείας της τάξης των 200 μέτρων, που συγκεκριμένη ζώνη απαγορεύεται οποιαδήποτε οικοδομική εργασία, οτιδήποτε δηλαδή που θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία του Φάρου. Το ηλιοβασίλεμα στο Κερί προσελκύει κάθε καλοκαίρι χιλιάδες τουρίστες, ωστόσο φέτος οι επισκέπτες βρήκαν κλειστές τις πόρτες και επέστρεφαν απογοητευμένοι κάνοντας παράπονα και στους κατοίκους της περιοχής. Είναι η ιδιοκτησία τους.
Δεν μπορούμε εμείς, εάν είναι δικό τους, να του πάρουμε την περιουσία τους. Μπορεί να πάνε στα δικαστήρια και να βρουν το δίκιο τους. Πάντως είναι κακό που έκλεισε, γιατί ερχόταν ο κόσμος και χαλάρωνε μία ώρα για να δει το βασίλεμα. Εγώ το δικό μου το θέλω ανοιχτό, δεν θέλω να το κλείσει κανένας και θέλω εγώ το δικό μου να κινείται ο κόσμος και οι τουρίστες. Αυτή τη στιγμή όπου και να πάτε στη Ζάκυνθο να ρωτήσετε, η Ζάκυνθος φημίζεται για δύο πράγματα. Ναυάγιο, ηλιοβασίλεμα κερί. Αυτό δεν θα κλείσει ποτέ. Το θέμα αναμένεται να λυθεί στις δικαστικές αίθουσες αφού καμία πλευρά δεν δείχνει διατεθειμένη να κάνει πίσω. Τελείωσε. Τελειώσαμε όλοι μας. Ο καθένας είναι ένα μαγαζάκι. Από αυτό ζούμε. Και ειδικά από αυτό το κομμάτι. Είναι ντροπή μας. Έχουν τίτλους. Θα πάρουν. Εδώ είναι δημόσιος χώρος. Το φανάρι του κεριού δεν έχει δικαίωμα να το κλείσει κανένας. Αυτό έχω να πω, εγώ τίποτα άλλο. Έρχονται οι τουρίστες, γυρίζουν, φεύγουν οι άνθρωποι. Δεν το καταλαβαίνω εγώ για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Άμα είναι να κλείσει ο καθένας στο σπίτι του, να μην πηγαίνουν πουθενά ο κόσμος, άμα είναι. Και να φυλάμε γίδες. Πρωτόγωνα πράγματα. Κερδίζει ένας ολόκληρος τόπος, μια ολόκληρη Ζάκυνθος από αυτό εδώ. Από το ηλιοβασίλεμα, από το ναυάγιο, από τις γαλάζιες σπηλιές, από το μαραθωνίσιο, από όλα. Δηλαδή, αν τα κλείσουμε όλα, τι θα γίνει. Σε περίπτωση που η είσοδος προς το ηλιοβασίλεμα παραμείνει φραγμένη, το πρόβλημα θα είναι τεράστιο για την περιοχή του κεριού που είναι φημισμένη για αυτό και προσελκύει χιλιάδες ξένους επισκέπτες για να απολαύσουν την υπέροχη θέα. Ξεκινά σήμερα η εβδομάδα αντιπολεμικών δράσεων στην Καλαμάτα. Στόχος των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη έως και τις 9 Ιουνίου είναι η ανάπτυξη ενός κινήματος για την ειρήνη των λαών. Οι εικόνες του πολέμου πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στην περιοχή μας. Αυτό τόνισαν οι διοργανωτές της εβδομάδας αντιπολεμικών δράσεων που πραγματοποιούνται στην Καλαμάτα. Οι δράσεις ξεκινούν με την εκδήλωση «Τέχνη ενάντια στον πόλεμο» και θα συνεχιστούν έως και τις 9 Ιουνίου. Βλέπουμε ότι οι λαοί κινδυνεύουν και άλλη μια φορά να γίνουν το λίπασμα, να γίνουν το κρέας στα κανόνα του πολέμου, όπως είναι τόσες πολλές φορές στο παρελθόν. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι σαν πολίτες στην πόλη μας αλλά και γενικότερα στον κόσμο πρέπει να πάρουμε θέση. Στόχος των αντιπολεμικών δράσεων είναι να δοθεί μια όθηση για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ανάπτυξη ενός κινήματος και στην πόλη της Καλαμάτας για την ειρήνη των λαών. Στις εκδηλώσεις συμμετέχει και το Κοινωνικό Ιατρείο Καλαμάτας που θα πραγματοποιήσει ειδική συζήτηση με θέμα ΜΚΟ, η λύση ή το πρόβλημα την Τετάρτη 6 Ιουνίου στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Όλοι γνωρίζετε ότι το Κοινωνικό Ιατρείο Καλαμάτας δημιουργήθηκε μέσα στα χρόνια της κρίσης. Ανησυχούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, σε όλο τον κόσμο, αλλά και πολύ περισσότερο γιατί η απειλή του πολέμου όλο και πλησιάζει. Επομένως, δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε απαθείς σε αυτό. Υπάρχει ήδη μια απόφαση της Ολομέλειας των Εθελοντών του Κοινωνικού Ιατρείου για διεύρυνση των δράσεων του ιατρείου, δίνοντας βάση περισσότερο στην ειρήνη και σε δράσεις κατά του πολέμου. Το κάλεσμα συμμετοχής στην εβδομάδα αντιπολεμικών δράσεων είναι ανοιχτό για όλους, με τους διοργανωτές να σημειώνουν ότι στις εκδηλώσεις θα συλλέγονται φάρμακα, ρούχα και τρόφιμα μακράς διαρκείας, προκειμένου να προσφερθούν σε δομές προσφύγων. Η Επιτροπή Αλληλεγγύης και Αγώνα Μεσσηνίας καλεί όλο το λαό της Καλαμάτας να πάρει μέρος στις εκδηλώσεις της αντιπολεμικής εβδομάδας που διοργανώνουν οι φορείς της πόλης για να φωνάξουμε όλοι μαζί όχι στον πόλεμο, ναι στη φιλία των λαών. Τις εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν έως τις 9 Ιούνιου διοργανώνει η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας στο Κοινωνικό Ιατρείο, η Επιτροπή Αλληλεγγύης και Αγώνα, το Κέντρο Νέων Καλαμάτας, ο Παμεσσηνιακός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων, φοιτητές και φοιτήτριες. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια ζωής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, πραγματοποίησε χθες εκδήλωση στην Καλαμάτα, στο Πνευματικό Κέντρο, όπου μίλησε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Νίκος Κουτουμάνος, ενώ παρουσιάστηκε μουσικοθεατρικό αφιέρωμα για τους σταθμούς των εργατικών αγώνων από το 1918 έως το 1950. Γιορτάζουμε τον ένα αιώνα αγώνων και θυσίας. Υποδεχόμαστε τον νέο αιώνα έχοντας βαθιά στο μυαλό και στην καρδιά μας όχι μόνο την ιστορία, το ηρωικό παρελθόν, αλλά κυρίως την αυριανή Ελλάδα της εργατικής εξουσίας, τη νέα κοινωνία του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού. Αυτή
τη θέληση, την αισιοδοξία, την αντλούμε από τις ρίζες μας, από τις ματωμένες σημαίες μας. Την αντλούμε από τις σύγχρονες εκρητικές αντιθέσεις που δεν χωράνε στον παλιό κόσμο της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Ακόμα και τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας βάζει στο κάδρο των όσων συμβαίνουν στο εργατικό κέντρο της πόλης η πρώην πρόεδρός του. Η Σταυρούλα Νικολάου, μιλώντας στην εκπομπή Μητρόπολη, σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή θέλει να αλώσει το εργατοϋπαλληλικό κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Βολές κατά της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας με κατηγορίες ότι η παράταξη του Κώστα Πελετίδη και το Κομμουνιστικό Κόμμα θέλουν να αλώσουν το εργατικό κέντρο της πόλης, εξαπέλυσε η πρώην πρόεδρος του Συνδικαλιστικού Φορέα μιλώντας στην εκπομπή του Ιόνιαν Μετρόπολης. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος θέλει το εργατικό κέντρο. Μάλιστα. Απλά ξεκάθαρα. Και ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, κύριε Παναγωπούλο, νομίζω ότι... Βεβαίως, αυτό είναι. Αυτό δείχνει. Διαφορετικά, ο Δήμαρχος Πατρέων θα έπρεπε να βγει δημόσια και να καταγγείλει αυτό που γίνεται σε αυτό το κύτταρο το δημοκρατικό, τον εργαζομένο που υπάρχει στην πόλη μας. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά και να επικρατήσει η ειρήνη, να μας καλέσει όλους και να προσπαθήσει να δημιουργήσει μεταξύ μας την ενότητα. Η Σταυρούλα Παναγωπούλου Νικολάου έκανε αναφορά στα όσα συμβαίνουν στο εργατικό κέντρο, καθώς όπως σημείωσε, στελέχη της Δημοτικής Αρχής είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η Δημοτική μας Αρχή αυτή τη στιγμή είναι ο δήμαρχός μας, όπως το έχω πει και στον ίδιο, δεν είναι κάτι που το λέω τώρα, ότι δεν λειτουργεί ως δήμαρχος Πατρέων, αλλά ως δήμαρχος του ΠΑΜΕ. Τον παρακαλούσαμε και του λέγαμε να μας τιμήσει, γιατί το 60% που τον ψήφισε δεν προέρχεται από το ΚΚΕ. Το 6% τον ψήφισε ο πατραϊκός λαός. Λοιπόν, ο πατραϊκός λαός έρχεται και κάτω από το εργατικό κέντρο. Δεν πήγαινε μόνο στην πλατεία Γεωργίου. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής δεν έγινε κανένα σχόλιο αναφορικά με τα όσα υποστήριξε η κυρία Νικολάου, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται να μπουν σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Ξεκινούν αύριο οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό. Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους δικαιούχους από τις 11 Ιουλίου του 2018 έως τις 10 Ιουλίου του 2019 σε τουριστικά καταλήμματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Ξεκινά την Τετάρτη 6 Ιουνίου και στις 10 το πρωί η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογένειών τους με επιταγή κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2018-2019. Από αύριο αρχίζουν οι αιτήσεις του κοινωνικού τουρισμού. Ο κάθε εργαζόμενος που είναι δικαιούχος μπορεί να κάνει έτσι ηλεκτρονικά στη σελίδα του ΟΕΔ, να βάλει και τα φορμαμένη μέσα, προσεκτικά την αίτησή του, γιατί ένα λάθος άμα κάνει, επειδή οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και ο έλεγχος γίνεται ηλεκτρονικά, μπορεί να απολυθεί. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 11 Ιουλίου 2018 έως τις 10 Ιουλίου 2019 σε τουριστικά καταλήμματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του οργανισμού. Έτσι, όπως έχετε δει το πρόγραμμα να κινείται τα προηγούμενα χρόνια, πόσος κόσμος εκδηλώνει ενδιαφέρον? Πάρα πολύ, αλλά δεν πάνε όλοι. Δεν έχει απορρόφηση το πρόγραμμα, από ό,τι ξέρουμε, δηλαδή με τις πταγές που χρησιμοποιούνται. Δηλαδή μπορεί να πάνε ένα 40-45%. Θα το χρησιμοποιήσατε? Εννοείται, θα το χρησιμοποιούσα. Για διακοπές Ελλάδα, έτσι? Για τα νησιά του Ιωνίου που με ενδιαφέρουν περισσότερο. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι κατά το έτος 2017 είχαν 50 μέρες εργασίας στην ασφάλιση του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 μέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών ή συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθρηστικά από τα παραπάνω, καθώς επίσης και οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους, δικαιούχους και παρόχους μέχρι την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 και στις 12 το βράδυ. Μια
Με συναυλία του μουσικού και τραγουδοποιού Ευγένιου Βούλγαρη ξεκίνησαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις καλοκαίρι Αλυσαίων 2018. Κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής απόλαυσαν ένα μουσικό ταξίδι στην Ανατολή με θέα το Ηλιοβασίλεμα στον Άνω Αλυσό. Μια μαγευτική μουσική βραδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν κάτοικοι και επισκέπτες του Αλυσού την Κυριακή 3 Ιουνίου. Ο πολιτιστικός σύλλογος Αλυσαίων Οπύρος φιλοξένησε το γνωστό μουσικό και τραγουδοποιό Ευγένιο Βούλγαρη σε μια καλλιτεχνική σύμπραξη με το Δημοτικό Οδείο Πατρών. Ο σύλλογος Αλυσαίων Οπύρος τα τελευταία χρόνια έχει δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στον πολιτισμό και όλες οι δράσεις και οι προσπάθειες τις οποίες καταβάλει την κάθε φορά, η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Και εύχομαι και άλλοι συλλόγοι να μιμηθούν όλες αυτές τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται για τον πολιτισμό. Μια συναυλία, μια παράσταση, μια μουσική παράσταση σε ένα φανταστικό για τη στιγμή αλλά πραγματικό ταξίδι από τη Συρία στο Αιγαίο που τόσο δημοφιλές είναι στις μέρες μας. Η συναυλία ήταν η πρώτη επίσημη εκδήλωση στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνουν φορείς του Αλυσού με τίτλο «Καλοκαίρι Αλυσαίων 2018». Το σκηνικό που στήθηκε ήταν μαγευτικό, με τους θεατές να γεμίζουν το γήπεδο μπάσκετ της περιοχής. Οι κάτοικοι του Αλυσού και το καλοκαίρι Αλυσαίων 2018 ανανεώνουν το ραντεβού τους με το κοινό τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου με θεατρική παράσταση του Διπεθέ Πάτρας και με συναυλία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πατρών. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Διονύσης Μπινιώρης. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Γεωργία. Συνεχίζει τις εκπλήξεις ο Αστέρας Τρίπολης. Νέο ποδοσφαιριστή απέκτησε ο Αστέρας Τρίπολης που συμφώνησε με τον Χωσέ Λουίς Βαλιέντε. Διορία τριών εβδομάδων πήρε η Σπάρτη για τις προσφυγές, ενώ την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων για την τιμωρία του περιμένει ο Αστέρας Αμαλιάδας. Για τρία χρόνια συμφώνησε με τον Αστέρα Τρίπολης ο Χωσέ Λουίς Βαλιέντε, που είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Ο Ισπανός μέσος έχει αγωνιστεί σε αρκετές αξιόλογες ομάδες της χώρας, όπως την Λεβάντε, την Γέιδα και την Αλικάντε. Θα αποτελέσει μια πολύτιμη λύση για τη μεσαία γραμμή του συλλόγου. Προθεσμία 20 ημερών πήρε η ομάδα της Πάρτης σχετικά με την εκδίκαση 4 προσφυγών. Ο λόγος για τους Τζουλιώτη, Γιακουμί, Τριανταφυλάκο και Γουόρντεν, οι οποίοι θα πρέπει να περιμένουν μερικές ημέρες ακόμα για να μάθουν την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Τους Λάκωνες η διορία που πήραν ίσως να τους βοηθήσει να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τους ποδοσφαιριστές. Να αλλάξει την πρωτόδικη απόφαση που του αφαιρεί βαθμούς και τον οδηγεί στην παραμονή στη Γάμα Εθνική και όχι στην άνοδο στη Football League, επιθυμεί ο Αστέρας Αμαλιάδας, ο οποίος περιμένει την απάντηση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ που θα συνεδριάσει μέσα σε διάστημα 8 με 10 ημερών. Ο σύλλογος από την Ηλία έχει υποστεί αφαίρεση 5 βαθμών και διεκδικεί την μείωση της τιμωρίας ώστε να κερδίσει την άνοδο στη Football League από τον Ηρόδοτο. Στο ΑΣΕΑΔ θα προσφύγει ο Απόλλωνας της Πάτρας αν η ΕΟΚ απορρίψει την ένστασή του για αντικανονική συμμετοχή του Γολαργού στην Α2 μπάσκετ. Στον Χαρλάο Τρικούπη Μεσολογγίου παρέμεινε ο Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος. Μέχρι αύριο θα γίνει γνωστή η απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την ένσταση που έκανε ο Απόλλωνας της Πάτρας σχετικά με αντικανονική συμμετοχή του Χολοαργού στην Α2 μπάσκετ. Οι μελανόλευκοι, σε περίπτωση που πάρουν αρνητική απάντηση, αναμένεται να προσφύγουν στο ΑΣΕΑΔ διεκδικώντας την δικαίωσή τους σχετικά με αυτήν την υπόθεση, αφού θεωρούν ότι υπάρχει δεδικασμένο. Σε περίπτωση που αλλάξει η απόφαση, ο Απόλλωνας θα προβιβαστεί στην Basket League στη θέση του Χολοαργού. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά θα παραμείνει στον Χαρλάο Τρικούπη Μεσολογγίου ο αρχηγός της ομάδας Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος. Ο έμπειρος μπασκετμπολίστας συμμετέχει από το πρωτάθλημα της ΑΕΣ Καυδές στον σύλλογο και η διοίκηση έκρινε ότι πρέπει να παραμείνει στις τάξεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος δήλωσε χαρούμενος που θα συνεχίσει να παίζει στον Χαρλάο Τρικούπη και εξέφρασε την πίστη του ότι ο σύλλογος θα κάνει καλή πορεία στην Α2 μπάσκετ.
Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μπενιώρη για την ενημέρωση. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, τρέχα γύρευε με τον Άγγελο Σεβαστιάδη και στις 10 European Steps με τη Δήμητρα Δεμέτη. Δείτε απόψε τρομοκρατικό χτύπημα στη Λιέγη. Οι 5 πιο σημαντικές στιγμές της Ολομέλειας του Μαΐου. Πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία. Νέα κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2020. Τι αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτά και πολλές ακόμα ειδήσεις από την Ευρώπη σε πολύ λίγο. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.